Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλωσορίζουμε σε άλλη μια εκπομπή Flash Sport εδώ στο NSTV. Στην παρέα μας όπως πάντα είναι ο Γιάννης Γιαννούλας από το Match Money, την εφημερίδα και το matchmoney.com.gr, το site. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στους φίλους μας για μια ακόμα τρίτη. Μια ακόμα τρίτη η οποία έχει πάρα πολύ δραστηριότητα σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτεχνικά αθλήματα και όχι μόνο. Επιτυχίες ελληνικές που θα τους πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Ανακατατάξεις στο πρωτάθλημα της Super League. Δεν θα πλήξουμε ποτέ. Ακριβώς. Παρότι και είναι κρίμα Χρήστο που σταματάει τώρα. Κρίμα. Εντάξει, έχουμε τον αγώνα, τον κρίσιμο, τον πρώτο της εθνικής. Με αντίπαλο το Καζακστάν στις 21 του μηνός, αλλά είναι κρίμα που σταματάει τώρα πάλι η δράση στο πρωτάθλημα. Βέβαια από την άλλη θα προσθέσω εγώ. Θα υπάρξει διακοπή 2 εβδομάδων. Θα προσθέσω εγώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τις ομάδες οι οποίες έχουν κάποια αγωνιστικά προβλήματα να ανασυντάξουν δυνάμεις. Σίγουρα να ανασυνταχθούν, να γυρίσουν πίσω και οι τραυματίες. Να επιστρέψουν κάποιοι από τους τραυματίες. Γιατί εγώ σου έχω πει, εγώ προτιμώ να βλέπω ομάδες να είναι όλες κομπλέ χωρίς προβλήματα. Σαφώς, εκεί θα φανεί σαφώς, η ομάδα πόσο σαφώς, δυνατή είναι. Σαφώς. Το να παίζει τώρα η μία με 5 λήψεις, η άλλη να παίζει με 3. Να υπάρχουν παράπονα για διαιτητές από εδώ από εκεί, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πράγματα για μπάσκετ. Έχουμε μπάσκετ league η οποία μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία της κανονικής περίοδου. Απομένουν 2 παιχνίδια ναι, ακόμα. Φυσικά, έχουμε βέβαια και ξεχάσαμε και, έχουμε και τις ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης, στο Conference League για την ακρίβεια. Ακριβώς, στη φάση των 16. Mm-hmm. Να δούμε κατά πόσο μπορούν να περάσουν. Η εβδομάδα δεν ήταν πολύ καλή, τόσο για Ολυμπιακός όσο και για ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα τη λέξη εφιαλτική. Ήταν μια ανώμαλη προσγείωση. Ήταν μια ανώμαλη προσγείωση και για τους δύο. Στη λογική ότι το κλίμα που είχε προηγηθεί έφερνε ως και άνετες νίκες και για τις δύο ομάδες. Μήπως όμως αυτό ήταν καθαρά προνόμιο ελληνικό, δηλαδή. Στη λογική ότι εντάξει, μπορεί το Conference League είναι πια Maccabi Tel Aviv ή πια Dynamo Zagreb. Αυτός ο ενθουσιασμός που υπάρχει στους Έλληνες φιλάθλους, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει τα όρια. Ειδικά όταν δεν σε εμπνέει το όνομα του αντιπάλου, δεν είναι βαρύ, δεν συνοδεύεται, δεν έχει πρεστίζ. Θυμάσαι όμως τι σου έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές, ότι υπάρχουν περιπτώσεις, κυρίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μάθει τόσα χρόνια να αγωνίζεται στα υψηλά πατώματα του Champions League και έχει παραστάσεις γενικότερα, και σου λέει τώρα. Ποια είναι η Maccabi Tel Aviv. Εκεί όμως την πατάει ο Ολυμπιακός και κάθε Ολυμπιακός. Και εκεί την πατάει και σύντομα ότι δεν έχει. Αν ήταν για παράδειγμα η Ρώμα, ναι, ή η Φιωρεντίνα ή κάποια άλλη ομάδα. Θα ήταν, μπορεί να ήταν πιο προσεκτικός, πιο συγκεντρωμένος, πιο. Και θα είχε τουλάχιστον να πει ότι ξέρετε, ναι, εάν αποκλειστεί. Απλά ο Ολυμπιακός βγήκα έξω από την Φιωρεντίνα. Πάτησε την Πανανόφλουδα. Των 6 νικών που είχαν προηγηθεί, των 6 διαδοχικών νικών που είχαν προηγηθεί μετά την αύξηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αλλά και ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι κανένας μάγος. Δεν είναι μάγος και σε μια ομάδα που αλλάζει τρίτο, που έχει τρίτο προπονητή στην ίδια σεζόν, σημαίνει ότι κάποιος λόγος θα υπάρχει. Ότι πιθανώς. Είναι κλασική περίπτωση βλάβης. Ναι, πίσω. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν ο Κώστας Τσάκωνας έχει. Νομίζω ότι μας πει τον Τάσο Κωστή, θα ήταν η μόνη που θα φτιάξει. Έχει λόγο σε αυτό, αλλά εντάξει, κάπου ο Ολυμπιακός ίσως και να υπερεκτίμησε τα δεδομένα από την άποψη ότι είχαν προηγηθεί αυτές οι νίκες που είπαμε. Είχε προηγηθεί το 4-1 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και πίστεψε περισσότερο ίσως ότι είχε λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίσει από την αρχή τη σεζόν. Γιατί ο Ολυμπιακός. Για να έχει αλλάξει 3 προπονητές, να έχει 3 προπονητές σημαίνει ότι έχει προβλήματα. Δεν είναι. Ακριβώς.
Δεν είναι ότι έφυγε μόνο στον προπονητή, σηκώθηκε και έφυγε, εσύ τον έδιωξε. Άρα, γιατί είχε διαπιστώσει ότι υπάρχουν προβλήματα. Ε, λοιπόν, αυτά τα προβλήματα προφανώς και δεν λύθηκαν. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια ανατελεία, να πάμε στην αγαπημένη στήλη της εκπομπής. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπαμε, οπότε πρέπει να αναλάβεις. Δεν θα πω αναδρομικά, ναι. Θα πω μόνο της ημέρας. Αλλά θέλουμε 3 καλά 4. Εντάξει, κάτι θα κάνουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, θα σε πάω στο 1985. Εκεί όπου ο Λάρι Μπέρ των Boston Celtics σκοράρει 60 πόντους στη νίκη επί των Atlanta Hawks με 126-116, σημειώνοντας ρεκόρ πόντων για την ομάδα της Βοστόνης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1993, έχουμε τους αγώνες του Final Four του βόλεϊ ανδρών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου η Μεσαντζέρο Ρώμα ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεύτερη, η Μαξικόνο Πάρμα, μια άλλη ιταλική ομάδα πολύ μεγάλη εκείνης εποχής. Ήταν φοβερό το πρωτάθλημα τότε, το ιταλικό ήταν και σάρωναν τα κύπελα Ευρώπης. Ακριβώς. Και ήταν, για παράδειγμα τώρα, μπορούσε να βγει η πρωταθλήτρια Ευρώπης και στο πρωτάθλημα να ήταν ένατη. Όλα γινόταν. Η Μεσαντζέρο, η Μαξικόνο, και άλλες η Μόντενα, εκπληκτικές ομάδες. Πιατσέντζα ήταν. Μιλάμε τώρα για μεγαθύρια. Η Μπρέσια ήταν μεγαθύρια. Και στο πρωτάθλημα του μπορεί να ήταν και στη 10η θέση και στη 9η θέση. Τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός είχε βγει τρίτος και τέταρτη ήταν η Βιλική Μάιες Πιλς. Πάμε να δούμε και το 1995, δύο χρόνια αργότερα, εκεί όπου ο Λάμπρος Παπακώστας κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο 5ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χρυσού Στίβου στη Βαρκελόνη. Η επιτυχία αυτή είναι στην ουσία η μεγαλύτερη του ελληνικού στίβου μετά το Χρυσό της Βούλας Πατουλίδου, η οποία 3 χρόνια νωρίτερα είχε αναδειχθεί, όπως θυμόμαστε όλοι, Χρυσή Ολυμπιονίκη στην ίδια ακριβώς πόλη. Ξανά με το βόλι θα ασχοληθούμε το 2000, όπου η γυναική ομάδα βόλι Παναθηναϊκού στην πρώτη συμμετοχή ελληνικής ομάδας στο θεσμό κατακτά τη δεύτερη θέση όταν χάνει στον τελικό του Final Four του Κυπέλλου Κυπελλούκων από την Περούτζια με 3-0. Και θα σε πάω άλλη μια επιτυχία του ελληνικού βόλι το 2005, όπου ο Ολυμπιακός κερδίζει με 3-0 την Ολλανδική Ορτέκ Νεσελάντε και κατακτά το δεύτερο ευρωπαϊκό του τίτλο στο βόλεϊ στο Final Four του Top Teams Cup που ολοκληρώνεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Μάρκο Μιλίνκοβιτς ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και καλύτερος σερβερ. Ο Βασίλης Κουρνέτας καλύτερος πασαδόρος. Ο Κώστας Χριστοφιδέλης καλύτερος υποδοχέας και μπλοκέρ. Ενώ καλύτερος λίμπερο ανεδεικνύεται ο Ολλανδός Ιους Βαν Ντερ Χόι της Νεσελάντε και καλύτερος επιθετικός και σκόρερ ο Ολλανδός Φαν Ντάικ της Αλμέιρε. Τέλος, το 2023, πέρυσι ουσιαστικά, η 29χρονη Ελληνίδα αθλήτρια Ελίνα Τζέγκο, με βολή στα 63 μέτρα και 65 εκατοστά, που ήταν και η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο και τέταρτη καλύτερη στην καριέρα της, κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό χειμερινό κύπελλο ρήψεων που διεξάγεται στη Λεϊρία της Πορτογαλίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Μαρία Βουσένοβιτς από τη Σερβία με 60 μέτρα και 65 εκατοστά και στην τρίτη την Αντριάννα Βιλάνγκος επίσης από τη Σερβία με 59 μέτρα και 83 εκατοστά. Το βόλεϊ ήταν αυτό που ξεχώρισε, όπως είπαμε, στις... Επίσης, κάτι εκτός αθλητισμού, ότι σαν σήμερα, το 2020, 12 Μαρτίου, ήταν και η ανακοίνωση του πρώτου θανάτου από κορονοϊό στην Ελλάδα. Ναι, που μετά βέβαια... Αν θυμάσαι... Γέμισε ο κατάλογος. Πριν από 4 χρόνια, που ανακοινώθηκαν στη συνέχεια τα lockdown... Και ζήσαμε... Και καραντίνες και ζήσαμε τρεις μήνες... Καλά, όχι μόνο. Και μέχρι τώρα υπάρχει. Μέχρι το πρώτο άνοιγμα, μετά πάλι δεύτερη καραντίνα. Και μάλιστα βγαίνουν τώρα γιατροί, μιας που το ανέφερες, και λένε ότι σύμφωνα, λέει, με έρευνα που έγινε σε Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο, λέει, ο κορονοϊός μπορεί να μείνει στο σώμα κάποια συμπτώματα και μετά τα 2 χρόνια αφού περάσει η πανδημία. Καλά, σίγουρα. Κάτι αφήνει κατάλοιπα. Αφήνει κατάλοιπα τώρα. Το θέμα είναι να μην ξαναμπλέξουμε με αυτή την ιστορία. Μακάρι, μακάρι.
Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να δούμε το τι συνέβη στην πρεμιέρα των play-off του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Εκεί όπου το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία ήταν αυτό ανάμεσα στη Λαμία και την ΑΕΚ, χωρίς θεατές λόγω του καινούριου νόμου πλέον που επιτρέπει στην ΔΕΑΒ να μην διεξάγει αγώνες με κόσμο εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Οι κάμερες ήταν η αφορμή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η απουσία των καμερών από το δάκτυλο Λαμίας. Και βέβαια είχαμε και το άλλο, το ευθράπελο, δεν ξέρω αν το... Να τιμωρηθεί κόσμος επειδή κάθεταν στην κερκίδα και άναψε καπνογόνο. Και στην κερκίδα, στην ταράτσα. Ταράτσα. Στην ταράτσα από μιας παρακείμενης πολυκατοικίας. Άναψαν δύο πυρσούς και... Αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι... Μπορεί να πάει η διάφορα διαχειριστή της πολυκατοικίας και να του πει, ξέρω εγώ, η πολυκατοικία θα μείνει κλειστή για την επόμενη εβδομάδα και θα κοιμάστε στον δρόμο. Και κλεισμένο το πυρό. Και θα κοιμάστε στον δρόμο, ξέρω εγώ. Και αν έχει και τίποτα οικογενειακά προβλήματα, το διαχειριστής με τη σύζυγο μπορεί να τον πετάξει. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Τέλος πάντων, τι να πούμε. Λοιπόν, εκεί ξεχώρισε η νίκη της ΑΕΚ, η οποία πλέον αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση. Εκμεταλλεύτηκε την ήττα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος από τον Άρη έχασε με γκολ τιμωρών. Σε επίσης κλεισμένο των θυρών ντέρμπι. Βέβαια, εκεί ήταν κροτίδα που είχε πέσει σε προηγούμενο παιχνίδι. Και το ντέρμπι των αιωνίων, που όλοι λέγανε ότι ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί πιο δυνατός μετά την ευρωπαϊκή σφαλιάρα, την ονομάζω εγώ, από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Το 1-4 της Πέμπτης, αντί να αφυπνίσει τους παίχτες του Ολυμπιακού, αντίθετα τους κοίμησε ακόμα περισσότερο. Και νομίζω ότι... Πήρε ίσως μία από τις πιο εύκολες νίκες του στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Με τον Φατίχ Τερίμ να είναι αίτητο στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Έχει τρεις φορές που τον έχει αντιμετωπίσει, δύο στο Καραϊσκάκη και μία στη Λεωφόρο. Τέσσερα. Τέσσερα παιχνίδια είναι. Και δύο κυπέλλου και ναι. Τέσσερα. Δύο στο... Εγώ έμεινα στα τρία. Και δύο στο πρωτάθλημα. Έχει μείνει αίτητο και νομίζω ότι πλέον είναι αυτό που και ο ίδιος δήλωσε μετά το παιχνίδι, ότι όφιλα να δώσω μία μεγάλη χαρά στον κόσμο. Ναι, ισχύει. Είχε διαβάσει βέβαια πολύ καλά το παιχνίδι. Πιστεύω για τον Τερίμ ήταν αποφασιστικό και τους συνεργάτες του ήταν αποφασιστικό το ίδιο το παιχνίδι της Πέμπτης του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Είχε διαγνώσει που είναι τα προβλήματα του Ολυμπιακού. Διάβασε αυτό ακριβώς, ότι ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι της Πέμπτης με τους Ισραηλινούς είχε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα από τα αμυντικά του άκρα. Ναι, γιατί όταν παίζεις για παράδειγμα από τη δεξιά πτέρυγα με Ροντινέη, Φορτούνη, ναι. Δύο παίκτες οι οποίοι προσφέρουν πολλά στην επίθεση. Στο επιθετικό σκέλος, δημιουργικό σκέλος, αλλά ανασταλτικά. Δεν μαρκάρουν, ναι. Και όταν ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι το παιχνίδι της Πέμπτης, δέχτηκε δύο γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο που ξεκίνησαν και τα δύο από τα άκρα του, από τη δεξιά του πτέρυγα. Ειδικά εκείνος ο Μίλσον, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Έκανε απίστευτη δουλειά. Ναι. Περνούσε όποτε ήθελε το Ροντινέη και δημιουργούσε πάντα κινδύνους για την άμυνα του Ολυμπιακού, για την αιστεία του Ολυμπιακού. Προφανώς το τεχνικό team του Παναθηναϊκού διάβασε αυτή την αδυναμία. Ακριβώς, και ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε σοβαρός. Έβαλε αρκετές φάσεις και αρκετούς κινδύνους, δημιούργησε αρκετούς κινδύνους από την αριστερή πτέρυγα. Και παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ναι, με τον Μπερνάρ σε καταπληκτική κατάσταση να δημιουργήσει σχεδόν τα πάντα. Τον Μπακασέτα να είναι και στα τρία γκολ. Να έχει άγγιγμα καθοριστικό. Ένας Μπακασέτας ο οποίος θύμισε κάτι από τα παλιά. Ναι, είτε σκοράροντας είτε ανοίγοντας την επίθεση του Παναθηναϊκού που οδήγησε στα γκολ. Και ο Τερίμ προσαρμόστηκε, είδε κάποια λάθη και δικά του από τα προηγούμενα παιχνίδια. Κοίτα, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχουν και κάποιοι προβληματισμοί στο Φατίχ Τερίμ. Παναθηναϊκός σίγουρα μπορεί να έκανε επιθετικά το καλύτερο παιχνίδι του, ωστόσο αμυντικά είχε κάποια κενά τα οποία φαινόντουσαν. Σίγουρα. Απλά δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Σίγουρα δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός και ο Ολυμπιακός πιστεύω έτσι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο από σέντρες. Και ειδικά μετά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού που ήρθε και το άγχος στη πλευρά των γηπεδούχων, επιδόθηκε σε σέντρες οι οποίες
αποτέλεσαν εύκολη λία για το, για το, για το αμυντικό δίδυμο του Παναθηναϊκού, για του στόπερ του Παναθηναϊκού. Και μπορεί στα προηγούμενα παιχνίδια ο Σαμέτα Καϊντίν να έχει ακούσει πάρα πολλά και δικαιολογημένα ίσως για, ναι, για τα λάθη του. Για τα λάθη. Οι εμφανίσεις του δεν ήταν οι καλύτερες. Ναι, δεν ήταν οι καλύτερες. Θυμόμαστε λάθη με τη Λάμια, λάθη με το. Ακόμα και με την Κηφισιά είχε κάνει κάποια λάθη. Με την Κηφισιά, σημαντικά λάθη που κόστησαν γκολ στον Παναθηναϊκό. Στο προχθεσινό παιχνίδι, επειδή είναι και πανύψηλος. Καθάριζε εύκολα. Ήταν βούτυρο στο ψωμί του για να, για να αναδειχθεί και να κάνει το καλύτερο του ίσως παιχνίδι με την πράσινη φανέλα. Ξέρεις που φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει προβλήματα από αυτόν τον Παναθηναϊκό? Όταν άρχισε τις κινήσεις του με τη Λίμπαρ, αφού είχε ξεκινήσει με εκείνο το περιβόητο 4-4-2, γυρνάει και βάζει μετά και παίζει με 4 επιθετικούς. 1-4-2-4. Ναι, με Γιώβετη, Τσελαραμπή, Ελκαμπή. Πώς γίνεται? Εντάξει, αυτό στην απελπισία του, όταν είσαι πίσω, όταν είσαι πίσω στο σκόρ, είσαι και απελπισμένος και δοκιμάζεις τα πάντα. Εκεί, ναι. Ναι, αλλά τα προηγούμενα παιχνίδια που είχε πάρει και ήταν αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, καβάλα στο άλογο. Ναι, σίγουρα έπαιζε με έναν επιθετικό. Ήταν απέναντι στον Πανετολικό, το οποίο το γύρισε και δυσκολεύτηκε αρκετά. Και με τον Αστέρα Τρίπολης ο Ολυμπιακός είχε. Ακριβώς. Οπότε είχε και θέμα, είχε και παρουσιαστεί. Και το γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε δεν ήταν εύκολες νίκες να πεις ότι α, προχωράμε ωραία. Αλλά και απλά θα κάνω κάτι. Να ξέρεις όμως. Είναι γνωστό ότι οι νίκες πάντα καμουφλάρουν τα. Τα ρίχνουν κάτω από το γαλάκι. Ναι. Τα προβλήματα. Και όσο νικάς, δεν μπορεί και κανείς να σου πει και τίποτα. Σίγουρα. Κέρδισα, τι μου τη λες. Έχω νικήσει. Αλλά είπαμε ότι οι αδυναμίες παρέμεναν. Οι αδυναμίες παρέμεναν. Και εδώ έρχομαι να ρωτήσω το τρελό της υπόθεσης. Στην Ελλάδα ξέρουμε ότι πολύ καλά οι διαφορές που υπάρχουν τώρα μετά και την πρεμιέρα των play-off και αφού ακολουθεί μια διακοπή 2 εβδομάδων μέχρι τη δεύτερη αγωνιστική, η οποία είναι στις 31 Μαρτίου. Αυτή η διαφορά τώρα που υπάρχει μεταξύ των πρώτων τεσσάρων, δεν βάζω στο κάδρο είναι Λαμία και Άρη. 4 ομάδες σε 5 βαθμούς διαφορά. Είναι ναι. 62 ο ΑΕΚ, 60 ο ΠΑΟΚ, 59 ο Παναθηναϊκός και 57 ο Ολυμπιακός. Την επόμενη αγωνιστική λοιπόν, μια που θα την αναφέρουμε, έχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Άρης Λαμία. Και Άρης Λαμία, ναι. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα λέμε ότι α, δεν μπορεί να καλύψει. Να καλύψει εύκολα τη διαφορά των 3 πόντων, των 5 και ούτω καθεξής, και ενώ μένουν 8 αγωνιστικές ακόμα, 9. Στη ΔΕ Γερμανία όμως υπάρχουν κάποιοι καλοδελητές που λένε και τι έγινε τώρα που έχει μια διαφορά 10 βαθμών, που θα το πούμε και συνέχεια, η Leverkusen με την Bayern. Έχει ακόμα 7 αγωνιστικές, όλα γίνονται. Εκεί γιατί το θεωρείς ότι όλα γίνονται και όχι στην Ελλάδα? Όχι, όλα είναι. Διαφωνώ σε αυτό. Όλα είναι πιθανά να γίνουν. Είπαμε ότι είναι οι 4 ομάδες είναι στους 5 πόντους διαφορά. Και σου λέω εγώ τώρα στη δεύτερη αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός διπλό, νίκη του Ολυμπιακού και στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και το οτιδήποτε. Και είναι, και θα είναι η διαφορά, θα είναι μετά με την νίκη του Ολυμπιακού, θα είναι τουλάχιστον, θα είναι 3 βαθμοί. Μπορεί και δύο. Δηλαδή ναι. Να έχει η ΑΕΚ 62, να είναι Παναθηναϊκός 60, ΠΑΟΚ 61 και Ολυμπιακός 60 με νίκη του Ολυμπιακού και σε μια πιθανή ισοπαλία στη Λεωφόρο στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Εγώ πάντως, επειδή μου αρέσει πάντα να κοιτάω μπροστά, θα είναι φωτιά το πρόγραμμα και να προχωράω τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα κρυθεί μεταξύ 7ης και 8ης αγωνιστικής. Ναι. Και ένα πολύ σημαντικό είναι γιατί στα. Όποια ομάδα πιστεύω ότι μέχρι τότε θα έχει πάρει μια διαφορά 5 βαθμών. Στα ντέρμπι μεταξύ των τεσσάρων, θα σπαστούν οι βαθμοί. Δεν μπορεί ούτε η ΑΕΚ να τα πάρει όλα, ούτε ο Παναθηναϊκός να τα πάρει όλα, ούτε ο ΠΑΟΚ να τα πάρει όλα, ούτε ο Ολυμπιακός να τα πάρει όλα. Αυτός με τις λιγότερες απώλειες θα το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι αυτός που θα έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα είναι αυτός που δεν θα έχει απώλειες με Άρη και Λαμία. Δηλαδή αν. Ναι, γιατί θα είναι και οι δύο ομάδες ρυθμιστές. Οι δύο ομάδες που είναι ρυθμιστές. Δηλαδή, όπου κόβουν πόντους ο Άρης και η Λαμία,
Ο Άρης το έκανε. Ο Άρης ήδη έκανε τη... την πρώτη. Και έχει, πάντα έχει παράδοση ο Άρης με τον ΠΑΟΚ την πρόσφατη. Ναι, γιατί έχει 0-0 θέση στο πρωτάθλημα. Φέτος δεν έχασε. Φέτος δεν έχει χάσει. Τρία παιχνίδια. Ο Άρης είναι αίτος. Νίκη στο Κλέα της Βικελίδης και ισοπαλία στο... στην κανονική περίοδο. 0-0 στην Τούμπα και 2-1 στο Βικελίδης. Ναι, και 1-0 προχθές στο... για τα... στην έναρξη των play-off. Όποια ομάδα δεν χάσει βαθμούς από Άρη και Λαμία, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Λοιπόν, είπαμε ότι ακολουθεί μία διακοπή λόγω της Εθνικής. Γιατί, ναι, γιατί μιλάμε για 12 βαθμούς, έτσι. Τα 4 παιχνίδια είναι 12 βαθμοί. Ακολουθεί, είπαμε, η υποχρεώση της Εθνικής Ομάδας, η οποία θα αγωνιστεί στον πρώτο τελικό με το Καζακστάν. Στον πρώτο ημιτελικό, ναι. Πρώτο τελικό εννοώ για την Εθνική, ναι, εντάξει, ναι, για να τεστάρει. Για να έχει δεύτερο τελικό η Εθνική, θα πρέπει να κερδίσει τον πρώτο. Ακριβώς. Αυτός. Δύο τελικοί είναι προστάτες. Άμα χάσει η Εθνική, αποκλείεται. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Και περιμένουμε πολλά από αυτό το παιχνίδι με το Καζακστάν. Είναι αλήθεια, καθώς δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στον Γκουστάβο Πογκέτ με τους παίκτες που έχει τώρα, που θεωρούνται ότι είναι... μία από τις καλύτερες φουρνιές των τελευταίων χρόνων, mm-hmm. με παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό και πάνε πολύ καλά, όπως είναι ο Βαγγελής Παυλίδης, όπως είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης. Και, ναι, και αν θέλεις να αναφερθούμε λίγο στις κλήσεις που έγιναν σήμερα γνωστές του Γκουστάβο Πογκέτ για το μάτς πρόκρισης στην ΟΠΑΠ Αρένα με το Καζακστάν. Τέσσερις τερματοφύλακες, Βλαχοδήμος Πασχαλάκης, ο Αθανασιάδης Σάκ και η επιστροφή του Σοκράτη Διγούδη, παίζει στην Πολωνία. Στην άμυνα τραυματίστηκε ο Γιαννούλης της Νόριτς και δεν μπορεί και έμεινε εκτός κλήσεων. Αντίθετα είναι μέσα Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Κατζηδιάκος, και αυτός προέρχεται από τραυματισμό. Ο Μπάλντοκ. Της Κάλιαρη. Κουλιεράκης, ο Σάλιακας, ο Ρέτσος, ο Τζαβέλας, ο Ρώτα και ο Μπάλντοκ. Και έμεινε εκτός από πλάγιους μπακ, έμεινε ο Βαγιανίδης του Παναθηναϊκού. Που και ο Κότσιρας έχει μείνει. Και ο Κότσιρας που δεν είχε κληθεί νομίζω καθόλου. Ναι, και υπάρχουν κάποιες υπόνοιες τώρα που λένε ότι δεν καλείς το καλύτερο μπακ της Ελλάδας για να κάνεις κάτι άλλο κτλ. Ναι, στη μεσαία γραμμή έχουμε Τάσο Μπακασέτα, Μπουχαλάκη, Κουρμπέλη, τον Χατζηγιοβάνι, τον Μάνταλο, τον Σιώπη, τον Μαλή Σιώπη και τον Κάρλο Ζέκα. Μια έκπληξη. Έκπληξη δεν την έλεγα, γιατί είναι ένα από τα βασικά γρανάζια της Εθνικής. Ακόμα και στο... Έχει διατελέσει και αρχηγός της Εθνικής. Και στην επίθεση Φώτης Ιωαννίδης, Γιώργος Μασούρας, ο Πέλκας, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο Παυλίδης, ο Βαγγέλης ο Παυλίδης και η επιστροφή του Χρήστου Τζόλι της Ντίσελντορφ μετά από σχεδόν δύο χρόνια. Επιστρέφει, ο οποίος Τζόλις επιστρέφει τριαμβευτικά θα λέγαμε, με τη Φορτούνα Ντίσελντορφ έχει κάνει top πολύ ωραία παιχνίδια. Είναι στη δεύτερη θέση το σκόρερ, στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας και αυτές οι εμφανίσεις του έφεραν και την κλίση μετά από δύο χρόνια στην Εθνική. Βέβαια, να πούμε ότι η ομάδα του Καζακστάν δεν φοβίζει. Εντάξει, δεν φοβίζει, αλλά... Αρκεί βέβαια να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Ναι, φυσικά και να θυμηθούμε ότι το Καζακστάν ήταν σε ένα δύσκολο όμιλο, δικό του όμιλο στα προκριματικά του Euro και έχασε την απευθείας πρόκριση στο τελευταίο παιχνίδι. Σλοβενία-Καζακστάν με τον γκολ του Βέρμπιτς είχε κερδίσει η Σλοβενία 2-1. Αν κέρδιζε το Καζακστάν, θα παίρνει και εκείνο. Και ήταν το γκολ ήταν στα τελευταία λεπτά, ήταν στο 86-87, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Πάντως είναι μια ομάδα στα μέτρα μας, δεν μπορεί να την πει σε αλλά δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί σε καμία περίπτωση. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Με τον Ολυμπιακό, με τη Μακάμπη και με τον ΠΑΟΚ με την Δύναμο Ζάγκρεπ. Ότι όταν ο Έλληνας αισθανθεί καλύτερος. Αυτομάτως λέει: εκεί, έλα, μωρέ, ποιος είναι αυτός και προχωράω. Εκεί είναι που την πατάει. Και μου έδωσε την πάσα τώρα να πάμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ιτήθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Γιώργος Καραϊσκάκης 1-4 από την ομάδα τη Μακάμπη Τελαβίβ του Ρόμπι Κιν. Mm-hmm. Θα δώσει τη ρεβάν στην Πέμπτη στο Βελιγράδι, στο ουδέτερο Βελιγράδι. Στην έδρα της Μπατ Κατόπολα, μια έδρα την οποία πήγε και έπαιξε με την ομώνυμη ομάδα με εκείνο το 2-2. Και είχε μια επίσης οδυνηρή εμπειρία. Ναι, από 2-0 έμεινε με 10 παίχτες και ισοφαρίστηκε στο τέλος, σε 2-2. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, αν και γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Πέτκοβιτς, τον καλύτερο παίκτη της Δυνάμο,
Έχει τη ρεβάνς τώρα στην Τούμπα την 5η, 8 παρατέταρτο. Το μάτς Ολυμπιακών είναι στις 10. Ναι, σίγουρα και ο ΠΑΟΚ πρέπει να αλλάξει πρόσωπο, γιατί στα δύο τελευταία παιχνίδια του έχει μείνει μακριά από τον πόλ. Ακριβώς, και μάλιστα παρότι οι πληροφορίες λένε ότι είναι ετοιμοπόλεμος ο Σαμάτα, ναι, και πάλι υπάρχει προβληματισμός. Και προβληματισμός και δημιουργικά ο ΠΑΟΚ, κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει. Ο ΠΑΟΚ ακόμα μπορεί, και το Σπότο Βεγγέ άρχισε και πέφτει. Ναι, ακόμα και σε ένα κακό του παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε, ο ΠΑΟΚ σκόραρε. Τώρα στα δύο παιχνίδια αυτά έχει μια κάμψη και στη δημιουργία. Μια Δυνάμο Ζάγκρεπ η οποία να πούμε ότι έχει νέο πρόεδρο, τον πρώην άσο του Παναθηναϊκού, τον Βέλη Μυριζάιτς, και πρώην και διοικητικό παράγοντα του και προπονητή για ένα διάστημα. Έχει περάσει υπηρεσιακός προπονητής. Από πολλά πόστα ο Ζέκο. Ή αλλιώς ο Λαγός, όπως ήταν το παρατσούκλι του. Και φυσικά έχει αναστατώσει αυτή η επιτυχία των Κροατών όσον αφορά την εξέλιξή τους στη διοργάνωση και τη συνέχεια της πορείας τους. Δούμε, όλα θα κρυθούν την Πέμπτη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο του ΠΑΟΚ η Δυνάμο Ζάγκρεπ, αυτομάτως βάζει φωτιά στα γραφεία της UEFA. Γιατί θα πρέπει να αλλάξει η έδρα, αν πάει προς το τελικό. Εντάξει, είναι μακρινό το σενάριο. Εντάξει, εμείς οφείλουμε να το πούμε βέβαια από τώρα. Ναι, ναι. Και μιας και αναφερθήκαμε και στα ευρωπαϊκά και στις επικείμενες ρεβάνς των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, να πούμε για Youth League και να πούμε και τα παιχνίδια που υπάρχουν, ναι, το τριήμερο. Να πούμε για Youth League που μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε ο αγώνας της K19 του Ολυμπιακού με την Μπάγκερ στο Μόναχο, τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό, η νίκη με 3-1 και οι μικροί πιτσιρικάδες ερυθρόλευκοι θα παίξουν στο Final Four του Youth League. Σε τέτοιο επίπεδο, στο επίπεδο των μικρών ηλικιών, είναι προφανώς και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Νομίζω ότι για το... σε συλλογικό επίπεδο είναι σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία. Σε συλλογικό επίπεδο είναι σίγουρα η μεγαλύτερη επιτυχία για ελληνική ομάδα, για ελληνικό σύλλογο. Και ναι, γιατί μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο τις εθνικές ομάδες που πηγαίνανε καλά. Οι παίκτες του Σωτήρη Σιλαϊδόπουλου συνεχίζουν και γράφουν ιστορία στη διοργάνωση και να ευχηθούμε να πάνε μέχρι το τέλος. Και στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ΝΑΤ Κοπεχάγη. Θα δούμε. Ναι, όποια ομάδα προκύψει από αυτό το ζευγάρι. Πάντως έδειξε σε σχέση με την ανδρική ομάδα ότι εκεί δεν υπάρχουν αυτοί οι ενθουσιασμοί των Ελλήνων που λένε «Α, εντάξει μωρέ, πω θα φάμε 5 γκολ από την Μπάγκερ και πώς θα παίξουμε». Μακάρι αυτά τα παιδιά να προωθηθούν και να πάρουν ευκαιρίες στην πρώτη ομάδα. Σίγουρα, κάποια παιδιά έχουν πάρει ήδη το βάπτισμα του πυρός. Ναι. Όπως ο Κοστούλας, ο οποίος σκοράρε κατάπαυστα, είναι ο γιος του πρώην άσου του Ολυμπιακού και της Καλαμάτας, του Κοστούλα. Είναι δύο-τρία παιδιά τα οποία έχουν τα φώτα να προχωρήσουν. Μακάρι να προχωρήσουν και να μην, όταν φτάσουν σε επίπεδο ανδρών, να μην χάνουν τις θέσεις τους από τους διάφορους. Να μην πούμε ονόματα τώρα, τέλος πάντων. Διάφορους αντιχάρπαστους που έρχονται και καλύπτουν αυτές τις θέσεις. Από τους διάφορους, Όρτα, Τσικίνιο. Δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε σε ονόματα. Κάποιοι αντιχάρπαστοι τύποι οι οποίοι πραγματικά επειδή παίζουν σε ένα άλλο πρωτάθλημα της Ευρώπης, έχουν αναδειχθεί και καλά ως οι καλύτεροι παίχτες. Που αυτό δεν φαίνεται πάντα. Και ειδικά στη σύγχρονη εποχή και ο οπαδός θέλει. Ταυτίζεται με τον Έλληνα παίχτη. Ταυτίζεται με τον. Πρέπει να δει Έλληνα παίχτη. Τώρα, μιας και είπα πριν τα ονόματα, θα ταυτιστείς τώρα με τον Όρτα ή με τον Τζικίνιο ή δεν ξέρω εγώ τώρα στον Παναθηναϊκό με τον Γέντβα ή τον. Ή με τον Τζούρι ή οποιοδήποτε. Ναι, που είναι και δανεικοί και δεν θα συνεχίσουν. Όχι, βέβαια. Από το καλοκαίρι και μετά. Θέλω όμως να δω αντίστοιχα το Βαγιανίδη. Κάποια παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού ή το Παναθηναϊκό Β να ανεβαίνουν εκεί. Αυτό θέλω. Ναι, ναι. Όπως κάνει ο ΠΑΟΚ
αυτό το ανέβασμα τελευταία με τον Μιχαηλίδη, τον Κουλεράκη, τον Κωνσταντέλια. Αυτό θέλω να πω. Δίνει συστηματικά χρόνο. Δίνει συστηματικά χρόνο στα το τζίμα, δίνει συστηματικά χρόνο στα νέα παιδιά και μα έτσι χρειάζεται. Μακάρι να το κάνουν και οι υπόλοιποι. Πάμε να βάλουμε μια ανατελεία, να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος. Και συνεχίζω. Yeah.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής, Flash Sport. Εδώ πέρα κάθε Τρίτη 7 με 8 στη φιλόσυχνη συχνότητα του NSTV. Λέγαμε νωρίτερα εδώ πέρα με τον Γιάννη, τον Γιαννούλα, για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο με τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων και τις αποτυχίες, μιας και αυτές είναι στο παιχνίδι. Πάμε όμως να δούμε και για τον Πανιόνιο, μιας που ενδιαφέρει Πανιόνιος, αρκετά. Ο Πανιόνιος για την 26η αγωνιστική στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον 4ο όμιλο, είχε μετά από καιρό είχε απώλεια βαθμών. Το ματιάσαμε μάλλον, εγώ το ματιάσα. Έμεινε στο 1-1 με τον ΑΟΗ Πάτου. Αλλά εντάξει, ο Πανιόνιος απλά μετράει τις αγωνιστικές για να στεφτεί και μαθηματικά πρωταθλητής. 8 αγωνιστικές πριν το φινάλε, είναι στο συν 13 από τον Εθνικό. Αυτό είναι ματσαγκαρία πλέον από το και σε εξής. Ναι. Και να πούμε ότι παρά την ισοπαλία αύξησε το προβάδισμα ο Πανιόνιος, γιατί ο Εθνικός έχασε από τον Άρη Πετρούπολης με 2-1 εντός έδρας. Και ομάδα σαν την Πετρούπολη, όταν έχει την άβρα του Αλέξη Κούγια. Ναι, και μου δίνεις φοβερή πάσα τώρα, μιας και είπες για Αλέξη Κούγια, μου δίνεις φοβερή πάσα να πάω στον τρίτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, όπου η Κόρυδος, η ομάδα στην οποία είναι ιδιοκτήτης και πρόεδρος ο Αλέξης Κούγιας. Και που είχε τιμωρηθεί κιόλας για την ομάδα της Κορύδου. Για τη συμπεριφορά του σε αγώνα της Κορύδου. Πήγε η Κόρυδος, πήγε ψηλωμένη να παίξει στη Σύρο, με την Ελλάδα Σύρο, και ιτήθηκε με 4-1, βαρύ σκορ, από την Ελλάδα Σύρο, που Σύρος είναι και καταγωγή της μητέρα μου, παρεμπιπτόντως. Και αυτό το αποτέλεσμα έδωσε την ευκαιρία στον Παναργιακό, με τη νίκη του 1-0 επί της Θύελλας Διασταυρώσεως, να πιάσει την Κόρυθος 54 πόντους στην κορυφή. Οπότε καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Και το Σάββατο έχουμε Κόρυθος Παναργιακός το επόμενο παιχνίδι. Θα αναστενάξει η Ανατολική Πελοπόννησος, η Βορειο Ανατολική Πελοπόννησος. Λοιπόν, και μετά από αυτή την επισήμανση πάμε να κάνουμε τη γνωστή μας βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, πρώτα από την Αγγλία. Στην Αγγλία υπάρχει 28η αγωνιστική της Premier League, όπου λίγο πολύ τα φαβορί επικράτησαν. Manchester United Everton 2-0, Bournemouth Sheffield United 2-2, Crystal Palace Luton 1-1, Wolves Fulham 2-1, Arsenal Brentford 2-1, Άστον Βίλα Τότεναμ 0-4, σημαντική νίκη της ομάδας του Άγγελου Ποστέκογλου. Με τη Βίλα να μένει με 10 παίκτες. Ακριβώς. Brighton Nottingham 1-0. West Ham Burnley 2-2. Liverpool Manchester City 1-1. Με πριν το παιχνίδι να πηγαίνει το πούλμαν της Liverpool μια παρέλαση ουσιαστικά, γιατί είναι από τα τελευταία παιχνίδια πλέον με τον Jurgen Klopp με το τέλος σεζόν, και να αποθεώνεται από τον κόσμο. Και Chelsea Newcastle 3-2, η Chelsea η οποία έχει πάρει τον αέρα τη Newcastle, την είχε αποκλείσει και στο League Cup. Και βλέπουμε ότι βαθμολογικά πλέον αρχίζει και γίνεται ροντέο, και αυτό γιατί Arsenal και Liverpool έχουν από 64 βαθμούς. Την Arsenal να προηγείται στη διαφορά τερμάτων. Σωστό. Έχει μια διαφορά 7 γκολ διαφορά από τη Liverpool. Και στην Premier League αυτό είναι το πρώτο κριτήριο στις ισοβαθμίες, η διαφορά τερμάτων. Ακριβώς, δεν είναι σαν τα υπόλοιπα που μέτρανε τα μεταξύ τους παιχνίδια κτλ. Ναι. Manchester City 63 ακολουθεί από την τρίτη θέση. Στους 55 είναι η Aston Villa, 53 για την Tottenham, 47 για την Manchester United, 43 για την West Ham, 42 η Brighton, 41 η Wolves, 40 η Newcastle, 39 η Chelsea, 35 η Fulham. Και από εκεί και κάτω έχουμε 32 Bournemouth, 29 η Crystal Palace, 26 η Brentford, 25 Everton, 24 η Nottingham. Και στις δύο τελευταίες θέσεις με τους ίδιους βαθμούς να μοιράζονται είναι η Burnley με τη Sheffield United που έχουν από 14 βαθμούς. Πάμε και στην Γαλλία. Στη Γαλλία είμαστε στην 25η αγωνιστική. Nice Montpellier 1-2 στο μάτι που άνοιξε την πρεμιέρα.
Lorient Lyon 0-2, Lens Brest 1-0, Paris Saint-Germain Rennes 2-2 με τον Kylian Mbappé να βρίσκεται για άλλο ένα παιχνίδι στον πάγκο. Επιλογή του Λουίς Ενρίκε. Στρασβούρ Μονακό 0-1, Χαβρι Τουλούζ 1-0, όπως το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στην αναμέτρηση της ΜΕΧ με την Κλερμόν. Λιλ Ρεν 2-2 και τέλος Μαρσέι Γνάντ 2-0. Στη βαθμολογία η Παρή παραμένει πρώτη με διαφορά 10 βαθμών από, από τη δεύτερη η Μπρέστ, 56-1-46. Στους 45 είναι η Μονακό, 42 η Λιλ και η Λαντς. Στους 40 είναι η Νις, 39 για την Μαρσέι, 36 για τη Ρεν, 35 η Ρεμς, 31 η Λιόν, η οποία αναρτήθηκε πλέον στη 10η θέση. Και έχουμε μετά την Τουλούς με 29, τη Χαβρι με 27, 26 για Μονπελιέ Στρασμπούρ, 25 για Λοριάν Κενάν και στις δύο τελευταίες θέσεις Μέτς με 23 και Κλερμόν με 17 βαθμούς. Πάμε στην Ισπανία να πούμε τα, να πούμε τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής στο, στη Λα Λίγκα. Την Παρασκευή η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 1-0 της Μαγιόρκα. Με γκολ του Πιτσιρικά, του 16χρονου. Ναι, 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 Λαμίν Γιαμάλ. Το Σάββατο Βαλένθια Κετάφε 1-0. Κάντιθ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-0, στη μεγάλη έκπληξη. Γρανάδα Ρεάλ Σοσιεδά 2-3. Χιρόνα Οσασούνα 2-0, επιστροφή στις νίκες για τη Χιρόνα. Την Κυριακή Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Λας Πάλμας Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-2. Άλλη μια για τους Βάσκους. 4-0 Ρεάλ Θέλτα, με την Θέλτα να απολύει σήμερα τον Ράφα Μπενίτε. Μπέτις Βιγιαρεάλ 2-3 και Αλμερία Σεβίλη στο χθεσινό μάτς που έκλεισε το πρόγραμμα 2-2. Στη βαθμολογία η Ρεάλ είναι με 69, στους 62 η Χιρόνα δεύτερη, τρίτη Μπαρτσελόνα με 61, η οποία Μπαρτσελόνα σήμερα παίζει με την Νάπολη τη ρεβάνς του 1-1 και αντίστοιχα η Arsenal, δεν το είπαμε, παίζει με την Πόρτο στη ρεβάνς της ήττας της με 1-0. Σωστό. Υπάρχουν και αύριο οι τελευταίες αναμετρήσεις για τη φάση των 16. Είναι, τα αυριανά είναι Ατλέτικο Ίντερ στη ρεβάνς του 0-1 υπέρ της Ίντερ αυτό το παιχνίδι και Ντόρμουντ Αϊντχόβεν είναι το δεύτερο μάτς. Το οποίο είναι ανοιχτό με 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Ατλέτικο που είναι στους 55 βαθμούς. Στους 53 είναι η Μπιλμπάο, στους 43 ακόμα πιο, αρκετά πιο πίσω είναι η Σοσιέδα. 42 η Μπέτις κλείνει την εφτάδα των ευρωπαϊκών εισιτήριων. Και στη συνέχεια η Βαλένθια είναι 40. Λας Πάλμας 37, ο Σασούνα 36, η Βιγιαρεάλ έχει μείνει πολύ πίσω μαζί με τη Χετάφε είναι 35, Αλαβές 32, 28 η Σεβίλη, 27 Μαγιόρκα, 26 η Ράγιο Βαγεκάνος, 24 η Θέλτα Βίγο, στους 22 η Κάντιθ, η οποία με την νίκη επί της Ατλέτικο είδαμε ότι απέκτησε όλα γίνονται ξανά ελπίδες για την παραμονή, μειώνοντας στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τη Θέλτα, και οι μάλλον καταδικασμένες Γρανάδα και Αλμερία είναι στους 14 και 10 βαθμούς αντίστοιχα, έχουν πρακτικά αποχαιρετήσει την κατηγορία. Λοιπόν, πρωτού πάμε στην Ιταλία, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία, εκεί όπου είναι η 25η αγωνιστική. Στουτγκάρδη Ιουνιόν Βερολίνου 2-0, Μπάγκερ Μονάχου Μάιντς 8-1, ξέσπασαν οι Βαβαροί έπειτα από αρκετό διάστημα. Πάντα η Μπάγκερ κάνει μέσα στη σεζόν, κάνει 2-3 τέτοιες νίκες, 8, 7, 5, 6. Ανάλογος, τα κέφια της. Είναι το ψωμοτήρι της. Λίψια Ντάμστατ 2-0, Gladbach Κολονία 3-3, Augsburg Heidenheim 1-0, Werder Dortmund 1-2, Bochum Freiburg επίσης 1-2, Eintracht Hoffenheim 3-1 και Leverkusen Wolfsburg 2-0. Στην βαθμολογία η Leverkusen διατηρεί αυτό το συν 10 από την Bayern με 67-57. Είμαστε εδώ, είμαστε στην 25η. Ναι, είχε άλλες 9 αγωνιστικές. Άλλες 9, οπότε... Θα δούμε. Θα δείξει. Θα δείξει. Στους 53 είναι η Stuttgart, 4 βαθμούς διαφορά από την Bayern, 47 η Dortmund, Λειψία 46, 40 η Eintracht,
33 η Hoffenheim και η Freiburg, 32 η Augsburg, 30 η Werder, 28 η Heidenheim, 27 η Gladbach, 25 η Wolfsburg. Όσους έχει και η Union με την Bochum, 18 η Κολονία, 16 η Mainz και 13 η Darmstadt. Πολύ ωραία. Και να κλείσουμε τη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα με την Ιταλία. Την Παρασκευή είχαμε το Νάπολι-Τωρίνο 1-1. Το Σάββατο η Κάλιαρη στο ντέρμπι παραμονής με τη Σαλερνιτάνα τη βήθησε ακόμα περισσότερο, επικράτησε με 4-2. Και ουσιαστικά έστειλε την ομάδα των Μανολάκη Πασαλίδη και του Γρηγόρη Κάστανου προς τη Σέρια B, αφού είναι στο μείον 9 από τις θέσεις παραμονής πια η Σαλερνιτάνα. Σασουόλο Φροζινόνε 1-0. Μπολόνια Ίντερ 0-1. Η Ίντερ, παρότι έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, δεν αδιαφορεί, κυνηγάει τα ρεκόρ συγκομιδής βαθμών και συνεχίζει με νίκες. Έχει στο 2024 έχει μόνο νίκες σε 13 επίσημα. Στις διοργανώσεις δεν έχει δώσει ούτε ισοπαλία σε αυτά τα παιχνίδια. Τζένοα Μόντσα 2-3. Την Κυριακή Λέτσε Βερόνα 0-1. Σε ένα παιχνίδι όπου είχαμε το ευθράπελο μετά το τέλος του αγώνα. Είχε υπάρξει και φραστικό επεισόδιο στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ του προπονητή της Λέτσε, Ρομπέρτο Νταβέρσα, και του επιθετικού της Βερόνα, Τομάς Ανρί. Τελειώνει το παιχνίδι και ξέρεις τώρα, σε ένα παιχνίδι που είναι και μάχη παραμονής, με τους βαθμούς να είναι πολύ σημαντικοί. Ακούγονται διάφορα. Ναι, και μετά το τέλος του αγώνα το επεισόδιο συνεχίστηκε και ο προπονητής της Λέτσε έριξε κουτουλιά στον επιθετικό της Βερόνα. Να λοιπόν που γίνονται και στα καλύτερα πρωτάθλημα. Και η διοίκηση της Λέτσε απέλυσε τον προπονητή, γιατί δεν είναι εικόνα προφανώς για μια ομάδα ο προπονητής της να ρίχνει κουτουλιές σου. Εδώ θα τον είχε αναλάβει ο κύριος Κούγιας και θα έλεγε ότι προκλήθηκε κιόλας. Είναι πολύ πιθανό, είναι πολύ πιθανό. Και έτσι απέλυσε τον προπονητή της η Λέτσε μετά από αυτό το σοβαρό περιστατικό. Μίλαν Έμπολη 1-0. Με τη Μίλα να περνάει στη δεύτερη θέση, προσπερνώντας την Γιουβέντους, η οποία έφερε 2-2 με την Αταλάντα σε παιχνίδι για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Ομοίως και το Φιωρεντίνα Ρώμα έμεινε στο 2-2. Με τη Φιωρεντίνα να είναι καλύτερη και τη Ρώμα να ισοφαρίζει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Και χθες Λάτσιο Ουντινέζε 1-2. Αποτέλεσμα έκπληξη που φέρνει τη Λάτσιο στη 10η θέση. Και σήμερα ο Μαουρίτσιο Σάρι, προπονητής της Λάτσιο, παραιτήθηκε του πόστου του. Σε μια κατάσταση στην οποία συνέβησαν πάρα πολλά, με τον προπονητή της Λάτσιο να ζητά τους παίχτες, αν είμαι εγώ το πρόβλημα, να φύγω. Οι παίχτες δεν αποκρίθηκε κανείς και κατάλαβε ο προπονητής ότι το κλίμα δεν τον σηκώνει και σήμερα έθεσε την παράτησή του στη διάθεση της διοίκησης, η οποία προφανώς την κάνει αποδεκτή και ήδη αναζητεί τον αντικαταστάτη και ακούγεται, να σου πω, το όνομα του Μίροσλαβ Κλόζε, παλιού παίχτη της Λάτσιο, που κάνει πρώτα βήματα στην προπονητική. Να πούμε ότι αύριο υπάρχει μια αναμέτρηση για το κύπελλο Γαλλίας. Ναι, και να συγγνώμη και Παρίσι να Ζερμένης. Ναι, και να ολοκληρώσουμε τη βαθμολογία. Δεν είπαμε τη βαθμολογία της Ιταλίας. 75 Ίντερ κάνει χαβαλέ. Στους 16 βαθμούς λιγότερους η Μίλαν στους 59, 58 η Γιουβέντους, 59 η Μπολόνια παραμένει στην τέταρτη θέση. Η Ρώμα είναι πέμπτη με 48, 47 είναι η Αταλάντα και από εκεί και πέρα Νάπολη 44, Φιωρεντίνα 43, Λάτσιο 40, η Μόντσα στους 39, Τωρίνο 38, στους 33 είναι η Τζένοα, 27 η Ουντινέζε, στους 26 η Βερόνα μαζί με την Κάλιαρη που πάνε να ξεφύγουν από την τελευταία τριάδα, 25 η Λέτσε, 25 η Έμπολη και στις τελευταίες τρεις θέσεις Φροζινόνα με 24, Σασουόλο με 23, και η Σαλενιτάνα με 14 πρακτικά καταδικασμένη. Λοιπόν, προηγουμένως είπαμε για τα παιχνίδια του Champions League σημερινά και αυριανά. Πάμε να δούμε το Europa. Το Europa πρώτα. Πέμπτη, ναι. Την Πέμπτη λοιπόν, Σλάβια Πράγας Μίλαν με το πρώτο παιχνίδι 4-2 υπέρ του Ρωσονέρη. 2-2 το πρώτο παιχνίδι στη Λισαβόνα μεταξύ της Μπενφίκα και της Ρέιτζες ή Ρεβάν στην Γλασκόβη. West Ham Freiburg με τους Γερμανούς να έχουν κερδίσει 1-0 το πρώτο μάτς. Villarreal Marseille με την πρόκριση ουσιαστικά τελειωμένη, αφού η Marseille
επικράτησε με 4-0 τη Villarreal. Ακριβώς, έχει από τώρα πάρει θέση στα προημιτελικά. Στη μάχη Μαρθελίνιο με τον προπονητή που ξεκίνησε τη χρονιά στη Μαρσέη και ήταν πρώην τη Villarreal, να έχει επιστρέψει στη Villarreal. Από τώρα δηλαδή. Ναι. Πώς να χάρει αυτός ο άνθρωπος. Είναι και πώς το λένε, είναι όπως μια εποχή που ο Γιώργος Βαζάκας προπονούσε 4 ομάδες της Β' Εθνικής την ίδια χρονιά και τις αντιμετώπιζε όλες. Κάθε Κυριακή θα μπορούσε να παίξει την Κυριακή Βόλο, Ολυμπιακός Βόλου με Απόλλωνα Καλαμαριάς και μετά από 2 εβδομάδες να παίζουν στο κύπελο Καλαμαριά Ολυμπιακός Βόλου και να είναι προπονητής στην Καλαμαριά μετά. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτά τα μάτια είναι 8 παρατέταρτο. Στις 10 έχουμε Αταλάντα Sporting, 1-1 το πρώτο παιχνίδι στη Λισαβόνα. Λίβερπουλ Σπάρτα Πράγας με 5-1 το πρώτο παιχνίδι για τη Λίβερπουλ και εδώ η πρόκληση είναι τελειωμένη. Brighton Roma και εδώ η πρόκληση είναι ουσιαστικά τσεκαρισμένη για τους Τζαλορώσι μετά το 4-0 της Ρώμης. Και Leverkusen Karabakh 2-2 το πρώτο μάτι στο Αζερμπαϊτζάν. Η Revanche στην Bay Arena. Ακριβώς. Και πάμε να δούμε το Conference League, εκεί όπου αγωνίζονται οι δύο ελληνικές ομάδες. Στις 8 παρατέταρτο, Βικτόρια Πιλιζέν Σερβέτ, Φενέρμπαχτσε Ουνιόν Σεν Τζιλουάζ, ΠΑΟΚ Δυνάμο Ζάγκρεπ και Φιωρεντίνα Μακάμπι Χάιφα. Στις 10, Άστον Βίλα Άγιαξ, Κλαμπ Μπρέιζ Μόλντε, Λιν Στουρνγκρατς και Μακάμπι Τελ Αβίβ Ολυμπιακός. Αυτά όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Πάμε γρήγορα στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε πρώτα απ' όλα την ήττα, αποκλεισμό του Άρη από την Προμετέη στα play-in της φάσης των 16 του EuroCup. Με 95-67, βαριά ήττα για τον Άρη που δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο του αγώνα να είναι ανταγωνιστικός. Ένας Άρης ο οποίος ήταν σκιά του εαυτού του με τον Βασίλη Τολόπουλο να είναι ιδιαίτερα άστοχος. Έτυχε το κακό παιχνίδι για τον σκόρερ του Άρη και επηρεάστηκε και η υπόλοιπη ομάδα. Και αυτή η ήττα του Άρη είδαμε τον επηρέασε και στο πρωτάθλημα κατόπιν. Αυτό που μόλις ετοιμάζουμε να πω. Είχαμε την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Basket League με τα αποτελέσματα λίγο πολύ αναμενόμενα. Ολυμπιακός Λαύριο 84-63, Απόλλων Πατρών Περιστέρι 63-74, ΑΕΚ Προμηθέας Πάτρας 87-91. Άλλη μια επιτυχία για τους Πατρινούς. Κολόσος ΠΑΟΚ 95-79. Κάλυψε και τη διαφορά της ήττας του πρώτου γύρου. Με τον ΠΑΟΚ να καταραίει στο δεύτερο ημίχρονο. Και πρώτο σκόρερ τον Γκάουτλοκ, ένα παίκτη τον οποίο θαυμάζαμε στην Ευρωλίγκα. Καρδίτσα Ιαπωνική Παναθηναϊκός Άκτορ 64-87. Με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο. Και έδωσε χρόνο συμμετοχή και στους υπόλοιπους παίκτες ο Έργιν Αδαμάν, με τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη μάλιστα να ξεχωρίζει. Στο τέλος, ναι, ναι. Και η μεγάλη νίκη της αγωνιστικής ήταν αυτή του Αμαρουσίου μέσα στο Αλεξάνδριο επί του Άρη με 67-73, Ραντούλιτσα. Με Μίροσλαβ Ραντούλιτσα, να θυμάται τα παλιά, με 19 πόντους και 12 rebound, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Είχε τρομερά νούμερα. Μια αγωνιστική η οποία συνεχίζεται το προσεχές Σαββατοκύριακο και έχει τις αναμετρήσεις προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Προμηθέας Κολοσσός το Σάββατο στις 4, στις 5 και 4 το Περιστέρι Άρης, στις 7 Μαρούσι ΑΕΚ, στις 8 και 4 Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Καρδίτσα και την Κυριακή έχουμε 5 και 4 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και στις 8 και 4 Λαύριο εναντίον Απόλλων Πατρών. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι αυτοί που κρατάνε την κούρσα και ο κακός χαμός γίνεται προς την ουρά της βαθμολογίας, καθώς έχουμε το Μαρούσι, το Λαύριο να έχουν ρεκόρ 7 νίκες 13 ήττες με 27 βαθμούς. Στους 26 είναι η Καρδίτσα με ρεκόρ 6-14 και τελευταίος ο Απόλλων Πατρών με ρεκόρ 3-17 και 20 βαθμούς. Ουσιαστικά ο Απόλλων έχει... δείχνει να μην ακολουθεί τους υπόλοιπους. Το τρένο, ναι. Πάμε και στην Ευρωλίγκα. Και είναι η εβδομάδα που όλοι περιμέναμε. Το ντέρμπι των Ιωνίων, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ την Πέμπτη. Βέβαια, να πούμε πρώτα την αγωνιστική η οποία προηγήθηκε. Εκεί όπου ήταν η 28η αγωνιστική,
Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου 109-86. Μονακό Ερυθρός Αστέρας 98-80. Μακάμπι Τελ Αβίβ Ζαλγκίρις Κάουνας 83-76. Βαλένθια Μπαρτσελόνα στο Ισπανικό Εμφύλιο 78-88. Ρεάλ Φενέρ Μπαχτσέ 79-89. Άλλη μία ήττα για την Ρεάλ. Δεύτερη συνεχόμενη μετά τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός Βίρτους 74-69. Παρότι προηγήθηκε σε μεγάλο μέρος παιχνιδιού η Βίρτους. Ναι, με τον Ολυμπιακό να παίζει φοβερή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, να δέχεται μόλις 23 πόντους και να κλειδώνει την νίκη. Και μάλιστα ουσιαστικά ήταν στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, όταν έκανε ένα σερί 18-2. Ναι, και μάλιστα αυτοί οι δύο ήταν σε 9 λεπτά ήταν μόνο από βολές. Αυτοί οι δύο ήταν από δύο βολές. Ακριβώς. Οι πόντοι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός δεν είχε δεχτεί καλάθι εντός παιδιάς. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 85-67. Μπασκόνια Άλμπα Βερολίνου 88-71. Και τέλος Αρμάνι Μιλάνο Παρτιζάν 85-83, σε ένα μάτς που κρίθηκε στα 5,7 δευτερόλεπτα με τον Νέιπιερ. Άλλη μια ήττα στο τέλος για την Παρτιζάν του Ζέλιμιρο Μπράβιτς. Λοιπόν, η αγωνιστική τώρα που θα πάμε είναι η 29η, Πέμπτη και Παρασκευή. Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, νωρίς. Νωρίς, γιατί είχε γίνει συμφωνία λόγω της χρησιμότητας του ευρωπαϊκού παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Στο Europa Conference. Με τον Ολυμπιακό να περιμένει τα νεότερα για την ετοιμότητα του Thomas Walker και Γιαννούλη Λαρετζάκη, οι οποίοι δεν προπονήθηκαν ούτε σήμερα. Τι θα κρυθεί μάλλον ή στην αυριανή προπόνηση ή τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε επίσης τα προβλήματα των Λούκα Βιλντόσα και Κώστα Δεντοκούμπο, οι οποίοι επίσης δεν προπονήθηκαν ούτε σήμερα και η συμμετοχή τους την Πέμπτη μάλλον πάει προς το όχι. Αυτό το μάτς είναι 8 παρτέταρτο. Την ίδια ώρα η Φενέρ Μπαχτσέ θα υποδεχτεί τη Βαλένθια. Ένα τέταρτο αργότερα ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Στις 9 η Άλμπα θα φιλοξενήσει τη Μονακό. Στις 9.30 η Μπασκόνια την Αρμάνι Μιλάνο. Και την ίδια ώρα η Μπαρτσελόνα την Παρτιζάν. Την Παρασκευή 9 η ώρα Βιλερμπάν Ανατολού Εφές. 9.30 Μπάγερ Ζαλγκίρις και Βίρτους εναντίον Ρεάλ. Στη βαθμολογία να δούμε γρήγορα ότι η πρώτη τετράδα αποτελείται από τη Ρεάλ, η οποία έχει ένα ρεκόρ 22 νίκες 6 ήττες. Στο 19-9 είναι η Βαρσελόνα, η οποία τελευταία είναι μία του ύψους, μία του βάθους, πότε νικάει, πότε χάνει. Παναθηναϊκός και Μονακό ισοβαθμούν με 18-10. Στο 17-11 ακολουθεί ο Ολυμπιακός και η Φενέρ Μπαχτσέ, αλλά και η Βίρτους. Απλά στα μεταξύ τους παιχνίδια υπερτερεί ο Ολυμπιακός. Πιο πίσω η Μπασκόνια και η Μακάμπι έχουν από 15-15. Mm-hmm. Στη 10η θέση, εκεί όπου θα κληθούν ή να δούμε τις τελευταίες ομάδες να παλεύουν για την είσοδο των play-in, είναι η Βαλένθια με ρεκόρ 13-15, όπως το ίδιο έχει η Παρτιζάν. Στο 12-16 είναι η Αρμάνι με την Ανατολού Εφές και την Μπάγερν. Ζαλγκίρις με 11-17, 10-18 για τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ξέρει ότι πλέον δεν προλαβαίνει. Δύσκολα, είναι μόνο μαθηματικές πια οι ελπίδες. Και οι δύο πιο αδιάφορες ομάδες για φέτος είναι η Βιλερμπάν με 6-22 και η Άλμπα με 5-23. Mm-hmm. Πάμε και στο Basketball Champions League, το οποίο ανοίγει αυλαία σήμερα της 5ης αγωνιστικής, προτελευταίας της φάσης των 16. Με την ΑΕΚ να φιλοξενείται από τη Μούρθια στην Ισπανία στις 9.30, η ΑΕΚ η οποία είναι αδιάφορη προς συνέχεια. Και αυτοκτόνησε στην τελευταία της ελπίδα με την Χάπο Ελπολών. Με ένα μάτι το οποίο πήγε στην τρίτη παράταση στην τρίτη και έχασε. Παράταση και 108-112. Και στη δεύτερη παράταση ήταν στα 58 δευτερόλεπτα μπροστά με 10 πόντους και κατάφερε να ισοφαριστεί. Μου θύμισε ένα παιχνίδι πριν από πολλά χρόνια με την Μπενετών. Και πήγε στράβη η σαραντάρα του Πιντάουγκας Κουσμίκας που έκανε ατομικό ρεκόρ. Ακριβώς, ακολούθησε ο Μακρέι με 27 πόντους. Mm. Και εκείνο το παιχνίδι που θυμάμαι ήταν ένα ΑΕΚ Μπενετών δεκαετία 90, Ευρωλίγκα. Να προηγείται η Μπενετών με 9 πόντους 1,5 λεπτό πριν το τέλος και να κερδίζει η ΑΕΚ με συνεχόμενα τρίποντα. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
Προμηθέας Χαπόελ Χολών αύριο στις 7, με τον Προμηθέα να θέλει νίκη προκειμένου να τσεκάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ναι, η νίκη τον στέλνει και μαθηματικά, με την ήττα δεν χάνεται. Όχι, απλά... Αλλά καλό είναι να τελειώνει από τώρα. Και στις 9:30, η Χαπόελ Ιερουσαλήμ θα φιλοξενήσει το Περιστέρι. Το οποίο Περιστέρι και αυτό έχει κάποιες ελπίδες. Ελπίζει, αλλά θα πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το παιχνίδι στην ουδέτερη έδρα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το μπάσκετ των λεγόμενα μεγάλων. Πάμε και στο Πανιόνιο. Πάμε στην Α2, όπου ο Πανιόνιος επικράτησε του Μήλωνα στο ντέρμπι της πόλης με 184, ένα ξέσπασμα για τον Πανιόνιο παρά τις απουσίες. Αμίντας Χαρίλος Τρικούς Μεσολογίου 85-78, Ψυχικό Έας Ευόσμου 77-75, Δόξα Λευκάδας Σχηματάριο 84-70, Έσπερος Λαμίας Κόρυβος 83-77, Παπάγου Μέγαρα 73-76, Μύκονος Πανερυθραϊκός 65-95, βαριά ήττα για τη Μύκονο και είχαμε και αλλαγή προπονητή, και Ελευθερούπολη Ηρακλής 69-65. Στη βαθμολογία τώρα, με υπολοιπόμενες 4 αγωνιστικές για το φινάλε της κανονικής περίοδου, ο Πανιόνιος είναι πρώτος με 44, Μέγαρα και Ελευθερούπολη είναι στους 43 με ρεκόρ 17-9, Ηρακλής είναι τέταρτος με ρεκόρ 16-10, ο Μήλωνας μετά την ήττα του Πανιόνιο έπεσε στην 5η θέση, όπου μαζί με Κόρυβο και Σχηματάρι έχουν 15-11 ρεκόρ, και στη συνέχεια η Λευκάδα, η Δόξα Λευκάδα στο 13-13, η Μύκονος επίσης στο 13-13 και ο Παπάγου στο 12-14 συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας. Λοιπόν, και πάμε να δούμε στα γρήγορα το βόλεϊ που έχει μπει πλέον σε τροχιά play-off για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Η μητελική φάση, η σειρά κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτα παιχνίδια εχθές, Ολυμπιακός Μήλων 3-0 σετ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-1. Σειρά μεταφέρεται την 5η στις έδρες των ομάδων που ήταν εχθές φιλοξενούμενοι. Και πάμε στο βόλεϊ γυναικών, εκεί όπου είχαμε την κατάκτηση του κυπέλου στο Final Four που διοργανώθηκε στο Λουτράκι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αφού πέρασε το εμπόδιο του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ, πήγε στο τελικό με την ΑΕΚ, η οποία είχε επικρατήσει και αυτή νωρίτερα του Άρη. Μεγάλος τελικός, ο οποίος έληξε με την ομάδα του Ολυμπιακού να κατακτά για 10η φορά το τρόπαιο στην ιστορία του, επικρατώντας με 3-0 σετ της ομάδας της Ένωσης. Πάμε τώρα να δούμε όπως και το πρωτάθλημα, το οποίο συνεχίζεται την εβδομάδα που διανύουμε, το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχουμε λοιπόν την διεξαγωγή της 21ης αγωνιστικής. Στις 7, Απολλώνιος Ηλυσιακός. Την ίδια ώρα, Λαμία Άρης. ΠΑΟΚ Μαρκόπουλο και Θύρα ΑΕΚ. Θέτης Ολυμπιακός, επίσης την ίδια ώρα στις 7. Και ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί τις Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία, η οποία πλέον είναι με τον Ολυμπιακό να είναι στην πρώτη θέση με 53 βαθμούς, ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 44, η ΑΕΚ στην τρίτη θέση με 43-41 για τη Θύρα, 28 για Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, 26 για ΠΑΟΚ Θέτιδα, Μαρκόπουλο 24, 22 Ηλυσιακός, 20 ο Άρης, 18 η Λαμία και τελευταίος ο Απολλώνιος με 15 βαθμούς. Λοιπόν, κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Εμείς θα ανανεώσουμε... Πιστεύω τα είπαμε όλα. Πιστεύω τα είπαμε όλα ακριβώς. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Λοιπόν, από το Γιάννη Γιαννούλα που ήταν στο μικρόφωνο, το Χρήστο Γεωργίου που ήταν στο δεύτερο, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και όπως πάντα με την φράση κλισέ, το ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλους.